Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλό μήνα, 1η Φεβρουαρίου σήμερα του 2013, Παρασκευή. Πολλά που απασχολούν την επικαιρότητα θα τα δούμε ευθύς αμέσως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σας πούμε ότι σε γενικές γραμμές το θέμα των αγροτών είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. 5η ημέρα στα μπλόκα οι αγρότες. Είχαμε σύσκεψη στο Μαξίμου για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις. Αυξήθηκαν τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους. Προσθέθηκαν και οι αγρότες της Ξάνθης πριν από λίγη ώρα. Στους δρόμους λοιπόν δεν έχουμε αποκλεισμούς δρόμων μέχρι στιγμής, αν και είχαμε πολλές απόπειρες. Τελικά η αστυνομία σταματά τους αγρότες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Θα δούμε λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεύτερη μέρα χωρίς πλοία η χώρα, λόγω της πανελλήνιας, της απεργίας, μάλλον της 48ης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Δεύτερη μέρα αποκλεισμένη η Θάσος σήμερα. Το ενίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Καβάλας απεργεί, 48 απεργίες συμμετέχει της ΠΙΝΙΟ. Θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους σήμερα, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί. Είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας πριν από λίγη ώρα με τους εκπροσώπους του κ. Μουσουρούλη, του Υπουργού Ναυτιλίας, με τους εκπροσώπους των ναυτεργατών. Θα δούμε λοιπόν και εκεί ποια θα είναι η συνέχεια από εκεί και πέρα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε άλλη μια κακόγουστη φάρσα στο εφετείο Αθηνών. Καθημερινό φαινόμενο έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για τοποθέτηση βόμβας τα τηλεφωνήματα. Εκεί λοιπόν καθημερινά αναστατώνονται όσοι βρίσκονται εκεί στο εφετείο. Άλλη μία λοιπόν σήμερα κακόγουστη φάρσα. Τώρα, άλλα θέματα που απασχολούν, ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Στους πολιτικούς αρχηγούς τέλος έχει μετατεθεί μάλλον η τελική απόφαση για το τι ακριβώς θα γίνει για τον φόρο αυτόν που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Οι αναδιαρθρώσεις στην παιδεία, η αδιάρθρωση που προχωρά το Υπουργείο Παιδείας στον χώρο της παιδείας λοιπόν, τα τμήματα που κλείνουν, τα τμήματα που συγχωνεύονται, πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται πλέον για τους φοιτητές κυρίως, αφού υπολογίζεται ότι 15 με 20.000 περίπου φοιτητές θα μετακινηθούν και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, όπως ένα παράδειγμα το ΤΕΙ Ιχθυοκαλλιέργεια στα Νέα Μουδανιά. Θα φύγει και θα πάει προς τα κάτω, στην κάτω Ελλάδα, στην Πελοπόννησο συγκεκριμένα, εκεί κοντά στην Καλαμάτα. Μεγάλες λοιπόν αποστάσεις, ίσως να έχουμε μια οικονομική ενίσχυση, πρέπει να έχουμε μια οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο στους φοιτητές αυτούς που τα τμήματά τους συγχωνεύονται. Υπολογίζονται, επαναλαμβάνουμε, σε 15 με 20.000 αυτοί οι φοιτητές. Τώρα θα δούμε επίσης περισσότερα στοιχεία για αυτό, ποια τμήματα καταργούνται στις εφημερίδες που έχουμε κοντά μας σήμερα. Επίσης, στην κορυφή της επικαιρότητας παραμένει το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο, όπως σας είπαμε από εχθές, πλέον το Υπουργείο προχωρά στην αποστολή ειδοποιητηρίων στα σπίτια των δικαιούχων, μιας και το από τα 80 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να διατεθούν για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, έχουν διατεθεί μόνο τα 7. Δεν έχουν πάει να το προμηθευτούν. Φυσικά δεν έχουν βάλει και πάρα πολλοί κόσμος. Ελάχιστος κόσμος έχει βάλει πετρέλαιο, για να το λέμε καλύτερα. Πάμε τώρα στις εφημερίδες που έχουμε κοντά μας σήμερα, Παρασκευή. Ξεκινούμε από αυτές της Θεσσαλονίκης, αλφαβητικά από την αυριανή Μακεδονίας Θράκης. Αθανάσιος Τσιαφτάρης, ο υπουργός λοιπόν, δήλωσε πως η γεωργία είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας. Υπαρκτά τα προβλήματα των αγροτών, είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ο υπουργός γεωργικής ανάπτυξης και τροφίμων. Άλλα θέματα από την αυριανή νέα εποχή στη συνεργασία Δημάρχου-Περιφερειάρχη. Ο κ. Μπουτάρης με τον κ. Τζικώστα λοιπόν στη χθεσινή του συνάντηση. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο μεταξύ είναι στο πλευρό των αγροτών, όπως δηλώνει. Δεν θα κλείσουν οι δρόμοι. Διατηρείται με απόφαση η ΔΟΗ Λαγκαδά, η απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του κ. Στουρνάρα. Κήρυξη 24ωρης απεργίας αποφάσισε η ΓΕΣΕΕ για την 20η Φεβρουαρίου η πανελλαδική αυτή απεργία. Περιορίστηκαν ακόμη και τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 17 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, είδατε και χθες αναφερθήκαμε στο Σαν Σήμερα για αυτό το γεγονός, το θλιβερό αυτό γεγονός που είχε συμβεί, είχε λάβει χώρα στις 31 Ιανουαρίου του 1996. Θα δούμε δημοσιεύματα καθώς και το τι ακριβώς έγινε χθες, 17 χρόνια μετά από την κρίση, από αυτή την κρίση και πώς απέτησαν τιμές από το Υπουργείο και από τη στρατιωτική ηγεσία. Θεσσαλονίκη, χιλιάδες κατασχέσεις προϊόντων μαϊμού, ενώ θα αυξηθούν κατά 15% οι σακταίοι στα ΑΕΗ, ενώ θα μειωθούν στα ΤΕΗ. Η αναδιάρθρωση λοιπόν της παιδείας και πώς θα γίνει αυτή. Αφήνουμε την εφημερίδα Αυριανή Μακεδονία Στράκης, θα περάσουμε τώρα στην Δημοκρατία. Έκρηξη στη Νέα Δημοκρατία για τους φόρους στα ακίνητα. Βλέπουμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας Βορείου Ελλάδος. Το κατάλαβαν, δόθηκε παράταση για την δεύτερη και την τρίτη δόση του ΦΑΠ
του 2010. Τι θα συμβεί στη Θεσσαλονίκη με το σχέδιο Αθηνά. Ο νέος χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης συγχωνεύονται 94 τμήματα. 11 πόλεις χάνουν τα πανεπιστήμια τους. Το θέμα λοιπόν που απασχολεί φυσικά και είναι κέρια σημασίας. Χτύπησε το χέρι στο έδρανο και το έσπασε. Πρόκειται για τον βουλευτή, τον κύριο Καπερνάρο, στο κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων ανήκει. Στην προανακριτική επιτροπή λοιπόν, χτύπησε δυνατά το χέρι του, το έσπασε. Ελπίζουμε λοιπόν περαστικά γρήγορα να ευχηθούμε. Το βίντεο θα μιλήσει για τις ζημιές στο Υπουργείο Εργασίας, ο Βρούτσης και το ΠΑΜΕ λοιπόν, στην κόντρα αυτή που έχει ξεσπάσει. Ενώ επιχειρηματικό δίκτυο με 6 φορείς και καρδιά στείνεται στην Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε και αυτό ευθύς αμέσως στο εσωτερικό της εφημερίδας Δημοκρατία. Πρώτα θα σταματήσουμε λοιπόν στο τι ακριβώς έγινε χθες με αφορμή τη συμπλήρωση 17 ετών χρόνων από το βράδυ εκείνο των ημείων. Φόρο τιμής λοιπόν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, φόρος τιμής για τα τρία θύματα τη νύχτα της μεγάλης ντροπής, όπως τη χαρακτηρίζει η εφημερίδα Δημοκρατία. Πρότυπα ήρωες των ημείων. Χθες λοιπόν η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του ΕΘΑ τίμησε τη μνήμη των ηρών μας Παναγιώτη Βλαχάκου, Χριστόδουλου Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψού, που έπεσαν στα Ίμια σε ειδική εκδήλωση στη διοίκηση ελικοπτέρων ναυτικού στο Κοτρώνι του Μαραθώνα. Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός ο κύριος Καράμπελας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΝ, αντινάβαρχος Κοσμάς Χριστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Αντώνιος Τσαντιράκης και ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίνης. Ανώτατη φυσικά και ανώτερη αξιωματική του πολεμικού ναυτικού, καθώς και οι συγγενείς των πεσόντων. Χθες λοιπόν, βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία, η χθεσινή εκδήλωση λοιπόν στη μνήμη των Ελλήνων που χάθηκαν τη νύχτα των ημείων. Αλλάζοντας σελίδα στην Δημοκρατία. Θα σταματήσουμε σε δημοσίευμα που έχει να κάνει με τον ΟΑΕΔ. 400 ευρώ λοιπόν, επιταγές 400 ευρώ για κατάρτιση των ανέργων στον ΟΑΕΔ από τις 4 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Μαρτίου, 36.636 οι δικαιούχοι. Εκδόθηκε χθες λοιπόν από τον ΟΑΕΔ το νέο τροποποιημένο μητρό δικαιούχων ανέργων της επιχορήγησης των 400 ευρώ με επιταγές κατάρτισης. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου και μέχρι την Τρίτη, 5 Μαρτίου, οι 36.636 νέοι δικαιούχοι θα μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του οργανισμού για να παραλάβουν την επιταγή τους. Το μητρό των δικαιούχων αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο www.voucher.gov.gr, στο οποίο επίσης αναφέρονται και τα ονόματα άλλων 17.800 περίπου επιλαχόντων. Με συγχωρείτε. Αφού λοιπόν πάρουν την επιταγή κατάρτισης οι επιλεγέντες, θα πρέπει να μεταβούν σε επιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΚΕΚ τα γνωστά, που έχει εγκριθεί λοιπόν από τον ΟΑΕΔ για να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Καλύτερα λοιπόν θα ενημερωθείτε φυσικά και αναλυτικότερα από τον ΟΑΕΔ, από το υποκατάστημα της περιοχής σας. Αλλάζοντας σελίδα στην Δημοκρατία. Θα σταματήσουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα ΑΕΗ, το φλέγον αυτό θέμα λοιπόν. Διαβάζουμε για το τι ακριβώς θα γίνει, ενδεικτικά τις αλλαγές λοιπόν που φέρνει το σχέδιο Αθηνά, το νέο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο είναι μερικές από αυτές τις αλλαγές, συγχωνεύσεις 94 τμήματων και μείωση του αριθμού των ιδρυμάτων. Στη Μακεδονία λοιπόν οι σχολές που μετρούν απώλειες, αυτονομία για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στην Θεσσαλονίκη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διατηρεί την αυτονομία του, όμως απορροφώνται τρία από τα τμήματά του, το Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τα εν λόγω τμήματα παραμένουν στο Ίδρυμα, αλλά μετονομάζονται και τα τρία σε τμήμα ξένων γλωσσών και φιλολογίας. Ενσωματώνονται στη φιλοσοφική. Κατά τα λοιπά, ο κ. Αρβανιτόπουλος, ο Υπουργός λοιπόν, το βλέπουμε στην διπλανή φωτογραφία, ξέφρασε την επιθυμία του να αναβαθμιστεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συνδεθεί με ιδρύματα του εξωτερικού, προκειμένου να προσελκύσει ξένους σπουδαστές. Συνολικά η συμπρωτεύουσα μετρά 18 απώλειες τμήματων, καθώς μειώνονται από 70 σε 52, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να εξαφανίζεται οριστικά από τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς συγχωνεύονται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιπλέον, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ενώνεται με αυτό των Σερών υπό τον τίτλο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Από τη συγχώνευση αυτή, το τεχνολογικό ίδρυμα της συμπρωτεύουσας δεν μένει αλόβητο, αφού χάνει αρκετά τμήματα. Στην απέναντι σελίδα, στο δημοσίευμα πάντα για την παιδεία, για τις αλλαγές στην παιδεία, μένουμε. Ακόμη ένα θέμα. Οι 11 πόλεις που μένουν χωρίς ΑΕΗ και ΤΕΗ, αναφέρονται
στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Η περιφέρεια λοιπόν αυτή που πλήττεται περισσότερο από τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμήματων. Οι πόλεις που μένουν χωρίς κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι οι Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Αίγιο, Αμαλιάδα, Αργοστόλη, Βέρεια, Έδεσα, Λευκάδα, Λιβαδιά, Νέα Μουδανιά και Νάουσα. Εδώ λοιπόν αυτές οι 11 πόλεις μένουν χωρίς την παρουσία ΑΕΗ και ΤΕΗ. Φυσικά οι τοπικοί άρχοντες και οι κάτοικοι εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους, καθώς θα ζημιωθούν από την απομάκρυνση της φοιτητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτά λοιπόν για το σχέδιο Αθηνά. Είπαμε λοιπόν πως το Υπουργείο μελετά να δοθεί ένα χρηματικό βοήθημα στους φοιτητές, ειδικά σε αυτούς που θα διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, για να μετεγραφούν στα νέα τμήματα πιο ισχυρά, όπως λέει το Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια, μεγάλα τα προβλήματα που θα φέρει στις οικογένειες αυτή η απομάκρυνση και στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στο σαλόνι τώρα της εφημερίδας, επιχειρηματικό δίκτυο καρδιάς από 6 φορείς. Θα συλλέγει τρόφιμα και ρούχα και θα τα διαθέτει σε απόρους. Η βορειοελλαδική παραγωγή και η επιχειρηματική κοινότητα στη διάθεση αυτών που το έχουν ανάγκη. Στις φράσεις αυτές κρύβονται οι προθέσεις και οι σκοποί του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και αρρωγής που δημιούργησαν από κοινού οι σύνδεσμοι βιομηχανιών και εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τα τρία επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Πρωτοβουλία που θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο Σάββατο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η δράση αυτή που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και προβάλλει ένα άλλο πρόσωπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία συχνά δαιμονοποιείται, είναι αποτέλεσμα του συνασπισμού των δυνάμεων 6 επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν τα εγγένεια, τα επίσημα εγγένεια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μένουμε και θα αναφερθούμε τώρα στον Εύρο. Εκεί λοιπόν λίγει ο συναγερμός. Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες τα πολύ μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο νομό Εύρο, σε πολλές περιοχές του νομού Εύρο, αφού γείτονές μας, οι Βούλγαροι, άνοιξαν τα φράγματα και πλημμύρισαν μεγάλες εκτάσεις στην πατρίδα μας. Στην περιοχή λοιπόν Πετάλου, στο νότιο τμήμα του νομού Εύρου, όπου το ύψος της στάθμης του ποταμού παραμένει 30 εκατοστά πάνω από το όριο συναγερμού σήμερα, επικεντρώνεται πλέον η προσοχή εκεί λοιπόν των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στους υπόλοιπους σταθμούς μέτρησης, οι στάθμες των ποταμών Άρδα και Εύρου έχουν πέσει κάτω από τα όρια επιφυλακής. Και αυτό είναι λοιπόν το αισιόδοξο. Μόνο σε εκείνο λοιπόν το σημείο, στο σημείο στην περιοχή Πετάλου, μένουν τώρα και εστιάζουν όλοι τους την προσοχή. Όλα τα υπόλοιπα σημεία επανήλθαν στα φυσιολογικά πλαίσια, στα πρώτης μεγάλης αυτής βροχόπτωσης σημεία. Αλλάζουμε και πάλι και θα σταματήσουμε σε ένα ακόμη θέμα πριν αφήσουμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Δύο ημέρες χωρίς μεσάζοντες. Κίνημα λοιπόν φθηνών προϊόντων σε πολλές περιοχές της χώρας μας τις δύο ημέρες που ακολουθούν. Το κίνημα λοιπόν διακίνησης φτηνών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες ξαναχτυπά, με την διάθεση εκατοντάδων τόνων λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, ζυμαρικών, ακόμη και απορριπαντικών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δήμοι της Αττικής και πρωτοβουλίες πολιτών της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να δέχονται παραγγελίες για τη διανομή που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο, οι δημότες Ελληνικού Αργυρούπολης, για την Αττική τώρα, θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν πατάτες, λάδι, γραβιέρα, μέλι, ρύζι, τραχανά, φακές, κρασί, λουκάνικα, ελιές, γλυκά, κουταλιού, ακόμη και μαλακτικό ρούχων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, κατόπιν παραγγελίες βέβαια στα τηλέφωνα του εκεί Δήμου. Πατάτες νευροκοπίου, αλεύρι, ρύζι, μέλι και σταφίδες θα διατεθούν την ίδια ημέρα στο υπαίθριο πάρκινγκ δίπλα στο Δημαρχείο Σαρονικού. Πάμε τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στη διανομή φθηνών προϊόντων θα προχωρήσουν η εθελοντική ομάδα πολίτες Θερμαϊκού από τις 9 έως και τις 2 το μεσημέρι. Στο Δημοτικό Πάρκο Νέων Επιβατών και η πρωτοβουλία κατοίκων Τούμπας από τις 9 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο πάρκινγκ του γηπέδου του ΠΑΟΚ, ενώ στην Κατερίνη η διάθεση των πορτοκαλιών και κρεμμυδιών θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Εμποροπανήγυρης. Την Κυριακή της Κιτάλης στην Αττική συνεχίζουν, παίρνουν οι Δήμοι Ηλιούπολης Κορυδαλού και στη Θεσσαλονίκη οι πρωτοβουλίες κατοίκων Καλαμαριάς, Πηλαίας, Χορτιάτη στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρώνουν και φάρμακα. Συνεχίζουν λοιπόν την πολύ μεγάλη και σημαντική αυτή δράση οι πολίτες μέσω λοιπόν του κινήματος χωρίς μεσάζοντες. Μια θλιβερή είδηση, τώρα μια στενόχωρη είδηση από τον χώρο της δημοσιογραφίας. Έσβησε ο δημοσιογράφος ο Κώστας Χατζίδης. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω κεφαλικού ανευρίσματος λοιπόν. Τον εκλειπώντα διέκριναν το ήθος και η ετοιμότητα. Ήταν μαχόμενος δημοσιογράφος μέχρι την τελευταία στιγμή. Έφυγε λοιπόν εχθές από τη ζωή ο Κώστας Χατζίδης. Μεγάλη λοιπόν η απώλεια. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μπελοκήπων επί της Εδίου
Πανόρμων, αύριο Σάββατο, κατόπιν επιθυμίας και σωρός, θα μεταφερθεί για ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, που ήταν η Κοζάνη. Αυτά λοιπόν από την Δημοκρατία. Θα περάσουμε τώρα στην Μακεδονία. Εδώ λοιπόν πρώτο θέμα στη Μακεδονία. Συναντούμε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τα αζήτητα το επίδομα θέρμανσης. Αποστέλλονται τα ειδοποιητήρια στους δικαιούχους, χιλιάδες τα νοικοκυριά, δεκάδες χιλιάδες οι πολίτες που αγνοούν το ότι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Από τα 80 εκατομμύρια που σας είπαμε και στην αρχή, τα 7 μόλις δόθησαν μέχρι στιγμής στους πολίτες που τα δικαιούνται. Τι φέρνει η Αθηνά στη Βόρεια Ελλάδα, σας είπαμε λοιπόν για τις αλλαγές σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Μετά την κατάληψη πάμε σκληρή κόντρα κυβέρνησης και ΚΚΕ. Διαφωνίες Βορύδη Μητσοτάκη για τους φόρους στα ακίνητα. Τουριστικό πρακτορείο στο κέντρο της πόλης, το στρατηγείο των λάθροδιακινητών. Θα το δούμε το θέμα αυτό σε λίγο αναλυτικά. Εφημερίες του τρόμου, στο κόκκινο τα νοσοκομεία, χωρίς θέρμανση, φαγητό και προσωπικό, αλλά και υλικά λειτουργούν πλέον τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Μεγάλα προβλήματα στον χώρο της υγείας. Γρίφος οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με τις αλλαγές λοιπόν των αντιδημάρχων που θα κρίνει ο κύριος Μπουτάρης. Στο εσωτερικό της εφημερίδας. Το επίδομα θέρμανσης λοιπόν, τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται πλέον από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 140.000 φορολογούμενους απασχολούν τα ειδοποιητήρια αυτά, αφορούν μάλλον τα ειδοποιητήρια αυτά. Ήδη ξεκινά να τα αποστέλνει η γραμματεία που σας είπαμε μόλις τώρα του Υπουργείου Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι αυτοί, παρότι είναι δικαιούχοι του επιδόματος, δεν το γνωρίζουν. Καλούνται λοιπόν να υποβάλουν μέσω του διαδικτύου αίτηση προκειμένου να υποφεληθούν του μέτρου. Έτσι λοιπόν, για πρώτη ίσως φορά βλέπουμε το Υπουργείο να αντιδρά έτσι, να στέλνει ειδοποιητήρια για να πάρει ο κόσμος επίδομα που δικαιούται. Ακριβώς από κάτω, τεχνολογίες οι φθηνότερες και οι ακριβότερες. Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβίτων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, του ΕΚΕΤΑ, πραγματοποίησε τεχνοοικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά. Εν ολίγης, σε αυτή την έρευνα, λοιπόν, κατέληξαν ότι οι αντλίες θερμότητας έχουν το μικρότερο κόστος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και οι λέβητες βιομάζας και οι λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου. Και από την άλλη πλευρά, ανοιχτά τζάκια, λέβητες ηλεκτρικής ενέργειας και λέβητες πετρελαίου είναι τα ακριβότερα συστήματα για θέρμανση. Αλλάζοντας σελίδα στην εφημερίδα Μακεδονία. Θα πάμε τώρα μέχρι το Ιπποκράτειο, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποίησε άλλο ένα ρεκόρ το 2012 στις μεταμοσχεύσεις. Δώρα ζωής λοιπόν που προσφέρει χειρουργική κλινική μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στον νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την πρωτιά λοιπόν κατέκτησε και πάλι σε αριθμό μεταμοσχεύσεων το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς καταγράφηκε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, καθώς παρά τις δυσκολίες που έφερε η οικονομική κρίση, πραγματοποιήθηκαν 48 μεταμοσχεύσεις ύπατος και 60 νεφρού, χάρη στην αυταπάρνηση του προσωπικού της χειρουργικής κλινικής μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το οποίο είναι έτοιμο να παραλάβει τα σωτήρια μοσχεύματα και να μπει στο χειρουργείο. Ανά πάσα στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί λοιπόν από το 1987 μέχρι σήμερα 1.400 μεταμοσχεύσεις νεφρού σε ενήλικες και άλλες 160 σε παιδιά. Έγιναν 450 μεταμοσχεύσεις ύπατος σε ενήλικες και παιδιά, ενώ 11 συνδυασμένες μεταμοσχεύσεις νεφρού και παγκρέατος, 5 μεταμοσχεύσεις νησίδων παγκρέατος σε διαφυτικούς με νεφρική ανεπάρκεια. Είναι η μοναδική, να πούμε ένα στοιχείο, μεταμοσχευτική ομάδα που εφημερεύει 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Εάν δηλαδή προκύψει ή μη γίνεται το κάτι, εκείνη τη στιγμή λοιπόν η ομάδα αυτή είναι επιποδός για να πάρει το μόσχευμα και να το οδηγήσει εκεί που πρέπει, να γίνει η μεταμόσχευση άμεσα. Ρεκόρ λοιπόν για το Ιπποκράτειο το 2012. Πριν αφήσουμε τη Μακεδονία, στεκόμαστε σε δύο θέματα που έχουν να κάνουν με περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Στο Λαγκαδά κρατά εκεί την αφορία ο Λαγκαδάς με την βούλα Στουρνάρα πλέον, με την υπογραφή του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργού. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν για τους φορολογούμενους κατοίκους του Δήμου Λαγκαδά. Η ταλαιπωρία που είχαν φοβηθεί δεν θα πραγματοποιηθεί, φυσικά δεν θα χρειαστεί να κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Μιας και θα έφευγε η φορεία από τον τόπο τους, τελικά θα μείνει εκεί. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν, επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά με την επίσημη υπογραφή του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Καλαμαριά, εκεί συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα. Την ερχόμενη Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου, μεθαύριο δηλαδή, οι κάτοικοι της Καλαμαριάς θα ήδη θα
συγκεντρωθούν από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στο άλσος της Νέας Κρίνης, στις παλιές καπνοποθήκες. Φάρμακα λοιπόν και τρόφιμα θα συγκεντρώσουν οι πολίτες της Καλαμαριάς. Όσοι γνωρίζετε λοιπόν και ενδιαφέρεστε να ενισχύσετε για το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης, τα φάρμακα και τα τρόφιμα θα είναι για αυτούς που τα έχουν ανάγκη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους πολίτες της Καλαμαριάς. Αφήνουμε τη Μακεδονία και θα περάσουμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Σκληρή καταγγελία των γιατρών της Θεσσαλονίκης για την υγεία. Το πρωτοσέλιδο θέμα του τύπου Θεσσαλονίκης. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος. Ισραηλινές βόμβες απειλούν γενική σύραξη. Νέος Καλλικράτης συγχωνεύσουν για την εκπαίδευση. Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης εγκαινίασε το επιχειρηματικό φόρουμ Μακεδονίας Τράκης. Νέα οργάνωση στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και το θέμα λοιπόν που είδαμε και προηγουμένως και αναδεικνύει εδώ στο πρωτοσέλιδο ο τύπος Θεσσαλονίκης. Έσπασε η βιτρίνα του πρακτορείου των παράνομων μεταναστών. Πολύ σημαντικό το θέμα για την Θεσσαλονίκη. Λεωφορεία λοιπόν, τουριστικά λεωφορεία γνωστού τουριστικού πρακτορείου, που ο οποίο έχει στηθεί μόνο και μόνο για βιτρίνα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Μιχαήλ Λιάπη, μετέφερε παράνομα μετανάστες σε όχι καλές συνθήκες, σε διόλου καλές συνθήκες. Μεγάλο λοιπόν το θέμα, εμπλέκονται και αλλοδαπή φυσικά στο εν λόγω κύκλωμα. Η βιτρίνα αυτή του πρακτορείου και φωτογραφίες απέστειλε η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Περισσότερος λοιπόν από 150 λαθρομετανάστες μετέφερε αυτή η οργάνωση. Ο εγκέφαλός της είχε έδρα την Θεσσαλονίκη. Σε κρύπτες λοιπόν μέσα στα λεωφορεία, τα τουριστικά αυτά λεωφορεία, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως λέει η ελληνική αστυνομία. Συντονισμένες δράσεις είχαμε εκεί κατά των λαθρεμπόρων ανθρώπων που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η συντονισμένη δράση, με τη συμμετοχή περισσότερων των 1.200 αστυνομικών, τεράστια ειδικογραφία. Και επαναλαμβάνουμε ότι ίσως να συμμετείχαν και Έλληνες, θα το διαπιστώσουν βέβαια οι ελληνικές αρχές αυτό. Η βιτρίνα λοιπόν, το τουριστικό αυτό πρακτορείο που στίβαζε λαθρομετανάστες, και μάλιστα μία λεπτομέρεια ότι επάνω οι επιβάτες ήταν, να το πούμε, κομπάρση σε εισαγωγικά, μιας και έπαιρναν 100 ευρώ ο καθένας για να κάνουν τους επιβάτες να πηγαίνουν στα μακρινά αυτά ταξίδια. Οι λαθρομετανάστες πλήρωναν γύρω στα 4.000 ευρώ για να μεταφερθούν στη νέα τους πατρίδα, ίσως στη Γερμανία, σε άλλες χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, και θα ενημερωθούμε για τις θερμοκρασίες πόλεων για αργά απόψε τη νύχτα, αλλά και για αύριο.
και πόσο χαρά πραγματικά φέρνει ανακοινώσεις όπως αυτές. Μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης προσφοράς έδωσαν αυτή τη φορά μαθητές του εκπαιδευτηρίου των Σερών, οι οποίοι συγκέντρωσαν τρόφιμα για συνανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Χθες λοιπόν, 31 Ιανουαρίου, το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου επισκέφθηκαν και παρέδωσαν ποσότητες τροφίμων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν φυσικά για τη σύντηση των αδύναμων δημοτών του Δήμου Σερών. Αυτό λοιπόν από το διαδίκτυο αυτή η είδηση που αλλιεύσαμε, όπως επίσης και η επόμενη. Θα δούμε πολύ όμορφες φωτογραφίες που μας έρχονται από το Λονδίνο. Η Financial Times, λοιπόν, η κορυφαία οικονομική εφημερίδα ίσως αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, δημοσιεύει ένα σχεδόν διθυραμβικό κείμενο για την Ελλάδα. Για την ακρίβεια, για μια Θεσσαλονικιά, για την Χριστίνα Μουράτογλου και τον σύντροφό της που κάνουν το Λονδίνο να σειραίει για να δοκιμάσει ελληνικό φαγητό. Ένα ελληνικό εστιατόριο, λοιπόν, στην καρδιά του Λονδίνου, το εστιατόριο Μαζί. Η γαστρονομία, λοιπόν, η ελληνική γαστρονομία κατορθώνει να κάνει τη διαφθορά. Θα δούμε λοιπόν φωτογραφίες που έχουμε από την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εστιατορίου. Η Financial Times λοιπόν αναφέρονται στα μυστικά επιτυχίας του εστιατορίου αυτού, παρουσιάζουν και μια είδηση, ο Φεβρουαρίου καθιερώνει με ένα μπράτς με αγαπημένο έδεσμα την Μπουγάτσα, κάτι λοιπόν και η Μπουγάτσα στο κέντρο του Λονδίνου. Ξεκινά λοιπόν το άρθρο μια προσωπική εικόνα από την οικογένεια της Χριστίνας Μουράτογλου, την είδαμε προηγουμένως στη φωτογραφία. Είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, δεν δούμε σε λεπτομέρειες φυσικά, βλέπετε εικόνες από δημοσιεύματα που έγιναν για το εστιατόριο αυτό. Φτάνει λοιπόν στο σήμερα και δείχνει ότι το εστιατόριο αυτό οι Έλληνες λοιπόν έχουν να κάνουν την ελληνική κουζίνα συνήθεια. Βλέπουμε και πάλι την κυρία Μουράτογλου, τη Θεσσαλονικιά λοιπόν στην οθόνη μας. Να κάνουν λοιπόν την ελληνική κουζίνα μια συνήθεια πλέον για τους Λονδρέζους, οι οποίοι σπέβδουν να τη δοκιμάσουν. Είχαμε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, για μια προσπάθεια που γίνεται εκεί λίγο πιο πάνω στο Λονδίνο, στη συγκεκριμένη περιοχή, από Έλληνες μάλλον Θεσσαλονικής που έχουν δημιουργήσει ένα παντοπολείο εκεί στο Λονδίνο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ένα νέο κύμα ξεκινά εκεί στην Μεγάλη Βρετανία. Ένα κύμα το οποίο μόνο καλό έχει να φέρει στην Ελλάδα, αφού τα ελληνικά προϊόντα βρίσκονται στην κορυφή, εκεί που τους αρμόζει άλλωστε. Οι Λονδρέζοι όμως γνωρίζουν την ελληνική κουζίνα σιγά σιγά και την αγαπούν, την αγκαλιάζουν. Άλλο ένα λοιπόν παράδειγμα ήταν αυτό το ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο, για το οποίο με διθυραμβικές, όπως σας είπαμε, εκφράσεις, ένα διθυραμβικό κείμενο, αναφέρθηκε η εφημερίδα Financial Times. Αυτά λοιπόν για το εστιατόριο αυτό. Πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινούμε αλφαβητικά από την Αβική. Νευρική κρίση στη συγκυβέρνηση, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, που αναδεικνύει σήμερα Παρασκευή. Και λίστα Λαγκάρτ διαψεύδουν Βενιζέλο δύο στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ δυναμικό το απεργιακό παρόν από τους εργαζόμενους. Πάμε τώρα στην Βραδινή. Πλασματικά, μέχρι 11 χρόνια στο δημόσιο. Οι ασφαλισμένοι του δημοσίου που επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι και 6 έτη πλασματικού χρόνου, οι σπουδές, η στρατιωτική υπηρεσία κλπ. Και σε αυτόν μπορεί επιπλέον να προστεθεί και ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τα παιδιά, ένα έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο, 2 έτη για το τρίτο παιδί επίσης. Συνολικά μπορούν δηλαδή να αναγνωριστούν μέχρι και 11 έτη για το 2013, εφόσον βέβαια ο υπάλληλος έχει 3 παιδιά. Ποια πανεπιστήμια και ΤΕΗ καταργούνται και συγχωνεύονται? Οι πίνακες του σχεδίου Αθηνά φιλοξενούνται στο εσωτερικό της εφημερίδας. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης και αριστεράς, ο ΑΕΔ 500 ευρώ για 36.636 ανέργους, 500 ευρώ ανεβάζει εδώ το επίδομα η εφημερίδα Βραδινή, 400 είδαμε προηγουμένως. Ξεκινά από τη Δευτέρα λοιπόν η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης. Υπουργείο Οικονομικών, ένας μήνας παράταση για τον ΦΑΠ, για την καταβολή της δεύτερης και της τρίτης δόσης, ενώ οι αγρότες επιδίονται σαν κλεφτοπόλεμο στα μπλόκα με τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στο εσωτερικό τώρα της Βραδινής. Εδώ θα σταματήσουμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με τους άπορους, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να προσέρχονται στο ΕΣΥ, στο Σύστημα Υγείας λοιπόν, δωρεάν, στην εφαρμογή διετούς προγράμματος για τη δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πολιτών, των πολιτών φυσικά που έχουν περιέλθει σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας, προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Όπως προανήγγειλε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λικουρέντζος, σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο Υπουργός αναφέρει ότι η πρόσβαση θα γίνεται μέσω εισιτηρίου παροχής υπηρεσιών υγείας και θα καλύπτει 100.000 πολίτες ανά έτος για την περίοδο 2013-2014. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το ΕΣΥ. Θα πάμε τώρα στο Έθνος.
94 σχολές σβήνουν από τον χάρτη. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν του Έθνους για σήμερα Παρασκευή, 30% μειώνονται οι εισακταίοι στα ΤΕΙ, 15% αυξάνονται οι εισακταίοι στα ΑΕΙ, 11 πόλεις χάνουν τα ιδρύματα που είχαν, το είδαμε προηγουμένως ποιες είναι αυτές οι πόλεις, πόλεις που ζούσαν από τα συγκεκριμένα ιδρύματα, δεν επανέρχεται στις φετινές πανελλαδικές η βάση του 10 και άλλα θέματα από το Έθνος και νέα ομολογία αποτυχίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δάκρυα σε εισαγωγικά για την Ελλάδα. Άρσια δικαιών, μπόνους στο εφάπαξ των αστυνομικών, το κύμα φυγής από την ελληνική αστυνομία επιχειρεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με την πριθμοδότηση του εφάπαξ. Εσωτερικό τώρα του Έθνους. Εδώ θα σταματήσουμε στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Νάτος λοιπόν ένας ενδιαφέρον πίνακας. Αριθμός εισακταίων σε ΑΕΗ και ΤΕΗ λοιπόν είναι ο τίτλος του πίνακα αυτού. Επιστημονικό πεδίο. Πλήθος εισακταίων στα ΑΕΗ 2012-2013. Ένα παράδειγμα παίρνουμε στις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες. Το πρώτο δηλαδή επιστημονικό πεδίο. Το πλήθος των εισακταίων στα ΑΕΗ για το 2012-2013, 15.305. Εκτίμηση εισακταίων στα ΑΕΗ 2013-2014, 14.000. Να είναι λοιπόν οι λιγότεροι. Στα ΤΕΗ 1.660 περίπου. Εκτίμηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 1.000. Το πλήθος λοιπόν των εισακταίων στο σύνολο το 2012-2013 ήταν 16.971. Η εκτίμηση είναι ότι θα πέσει αυτό περίπου στους 15.000. Βλέπουμε λοιπόν πως μειώνονται οι εισακταίοι. Οι αλλαγές λοιπόν που φαίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το σχέδιο Αθηνά από το Υπουργείο Παιδείας. Ελεύθερος τύπος. Ανατροπές σε ΑΕΤΕΗ. Και εδώ λοιπόν πρωτοσέλιδο το θέμα που αφορά στην παιδεία. Μείωση των εισακταίων, όπως είδαμε πριν από λίγο. Κλείνουν 20 τμήματα ΑΕΗ και ΤΕΗ, 74 μάλλον, συγχωρείτε, των ΤΕΗ, κυρίως στην περιφέρεια. 11 πόλεις χωρίς σχολές, δημιουργείται ομόσπονδο πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Βεντέτα στουρνάρα με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Βορύδης και Κυριάκος δημεύεται τα ακίνητα. Κάνετε λάθος, απαντά ο Υπουργός. Ο κ. Βορύδης και ο κ. Μητσοτάκης εναντίον του Υπουργού Οικονομικών. Εμπλέκουν τον Ραχώη σε σκάνδαλο με μίζες. Μπουρλότος στην Ισπανία από δημοσίευμα της ΕΛΠΑΗ. Βλέπουμε λοιπόν τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Και ένα θέμα που μέσα σε όλα τα άλλα συμβαίνει με τους γείτονες. Παιχνίδια λοιπόν στο Αιγαίο με νέο σεισμικ. Οι Τούρκοι αγόρασαν ξαφνικά ερευνητικό σκάφος με 130 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο εσωτερικό του ελεύθερου τύπου. Θα σταματήσουμε σε είδηση που έχει να κάνει με την κορώνη και κάτω λοιπόν στη Μεσσηνία, πολλά τα προβλήματα από την κακοκαιρία η οποία έπληξε και το κάστρο της κορώνης. Κατέρευσε λοιπόν τμήμα του τείχους του. Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα την κορώνη στη Μεσσηνία είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει στη θάλασσα μεγάλο κομμάτι ισχυρού αναλυματικού τείχου από το φημισμένο ενετικό κάστρο της πόλης. Την περιοχή επισκέπτηκε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός ο κ. Τζαβάρας, επικεφανής κλιμακίου υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να εξετάσει επιτόπου τις ζημιές και να βρουν λύσεις για την αποκατάστασή τους. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια να πούμε πως το κάστρο της κορώνης πλήττεται από κατολιστήσεις εξαιτίας της διάβρωσης που προκαλεί η θάλασσα στα πρανή, σε συνδυασμό βέβαια με τις ισχυρές βροχοπτώσεις όπως αυτές που έπληξαν την περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και από την εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Ελευθεροτυπία. Στρατηγός της έντασης. Το Μαξίμου εκτιμά ότι θα αποφέρει κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν αδύναμοι οι δύο εταίροι. Συμπαράσταση ΣΥΡΙΖΑ στη δίωξη των 35 του ΚΚΕ. Άλλα θέματα από την ελευθεροτυπία. Ανοιχτούς δρόμους στέλνει το Μαξίμου και γαλάζιοι αγρότες στα μπλόκα. Στο εσωτερικό της ελευθεροτυπίας θα περάσουμε. Ενημερωνόμαστε για είδηση που έχει να κάνει με τα κατεχόμενα. Σώζεται εκεί ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα. Εκεί λοιπόν στα κατεχόμενα υπήρχε μεγάλος φόβος για το συγκεκριμένο ναό, αν και το κατοχικό καθεστώς της Κύπρου σχεδιάζει να κατακλείσει με εμπορικές δραστηριότητες την ιστορική μονή Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία, το ίδιο το μνημείο επιβάλλει μέτρα προστασίας του. Ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών, έγινε χθες το πρώτο βήμα για την αναστήλωση του μοναστηριού, γεγονός που ίσως αποτρέψει τη δημιουργία καφενείων, καταστημάτων, τουριστικών ειδών που θέλουν να κάνουν εκεί, στα κατεχόμενα λοιπόν, και καταλυμάτων εντός του αυλίου χώρου του. Για την επέμβαση υπεγράφει πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου, κ. Χρυσοστόμου.
Αυτά λοιπόν από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Αλλάζοντας τώρα θέμα, μένουμε στην Ελευθερωτυπία, καθώς στην τελευταία σελίδα, με τίτλο «Η Ελλάδα της Αλληλεγγύης», φιλοξενούνται κάποια ενδιαφέροντα θέματα. «Η ανθρωπιά ζει εδώ» είναι ο τίτλος του πρώτου. Ο ξενώνας φιλοξενίας, τον οποίο είχαμε αναφερθεί και άλλη φορά, εκεί στον Δήμο Βόλου λοιπόν, για 16 αστέγους, ο συγκεκριμένος ξενώνας, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Βλέπουμε πλέον φωτογραφίες για πρώτη φορά. Ένα σπίτι λοιπόν πλέον και ένα πιάτο φαγητό, το Κέντρο Διαβίωσης Αστέγων, όπως ονομάζεται, του Δήμου Βόλου, εγκαινιάστηκε χθες. Βρίσκεται στη συνοικία της Νεάπολης και φιλοξενούνται άτομα, όπως σας είπαμε, που στερούνται στέγης αλλά και οικονομικής δυνατότητας διαβίωσης. Ο ξενώνας αυτός έχει δυναμική δυνατότητα φιλοξενίας 16 ατόμων και ήδη άρχισε να λειτουργεί. Λίγο πιο κάτω, δωρεά ελπίδας. Η δωρεά αυτή, μέχρι πρόσφατα τα μέλη της Αθλητικής Ένωσης Τυφλών Πυρσός, ήταν ένα όχημα, αυτό που δεν είχαν βέβαια μέχρι στιγμής τα μέλη της Ένωσης αυτής, ήταν ένα όχημα για να τους μεταφέρει στην προπόνηση, ένα παλιό λοιπόν και προβληματικό, ένα παλιό και προβληματικό όχημα το οποίο συχνά δεν έπαιρνε μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν, τη θέληση, τις ακουστικές δεξιότητες και τα επιδέξια πόδια, τα προσόντα δηλαδή, για να παίξουν ποδόσφαιρο, χρησιμοποιώντας μια μπάλα με κουδούνα, εντοπίζοντας τις κινήσεις των αντιπάλων τους, τον ήχο των ποδιών και φωνάζοντας δυνατά τη χαρακτηριστική λέξη «Βόη». Η δωρεά λοιπόν του δικηγόρου Χρήστου Μανέα διασφάλισε σε περίπου 40 αθλητές το δικαίωμα στην άθληση. Το επταθέσιο όχημα μεταφέρει αθλητές από όλη τη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις όπου εκτός από το ποδόσφαιρο προπονούνται στο τζούντο, το στίβο και την τοξοβολία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Βλέπουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία εδώ. Είπαμε πως αναδεικνύουμε τέτοιες προσπάθειες, είτε προέρχονται από τους φορείς του τόπου, από τις ενορίες, από την εκκλησία, είτε από ιδιώτες όπως εδώ, του δικηγόρου λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη που χάρισε το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ήταν πολύτιμο για τα μέλη της Αθλητικής Ένωσης Τυφλών Πυρσός. Δίπλα ακριβώς, γονείς στηρίζουν το νοσοκομείο Παίδων. Άλλη μια είδηση. Ένα άτυπο δίκαιο αλληλεγγύης έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρόνο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Γονείς βοηθούν άλλους γονείς και όποιος μπορεί προσφέρει στο νοσοκομείο. Πολλά παραδείγματα λοιπόν από γονείς που προσφέρουν ρούχα ή κουτιά με πάνες στο παιδάκι του διπλανού κρεβατιού. Ακόμη πιο δίπλα, ακόμη ένα μικρό δημοσίευμα σε αυτή τη στήλη της εφημερίδας. Tutor Pool Εθελοντισμού είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος αυτού. Στην περιοχή λοιπόν της ΑΣΟΕ, μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου χρειάζεται τη στήριξη εθελοντών σε μαθηματικά, φυσική και φιλολογικά μαθήματα. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες ανακοινώσεις του Tutor Pool, ενός πρωτότυπου δικτύου εθελοντισμού και αλληλεγγύης για την παιδεία. Το σκεπτικό έχει ως εξής. Πρώην μαθητές μεταδίδουν τη γνώση στους σημερινούς, οι γονείς στηρίζουν ο ένας τον άλλον και ούτω καθεξής. Δάσκαλοι, καθηγητές της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, αναπληρωτές, ορομίστοι και αδιόριστοι φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφοι διδάκτρες και άλλοι πολλοί λοιπόν, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, tutorpool.gr, και έτσι λοιπόν βρίσκουν ποιοι το έχουν ανάγκη, ποιοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες. Ο καθένας προσφέρει λοιπόν αυτό που μπορεί. Ο άλλος το λαμβάνει, ένα δίκτυο ανταλλαγής λοιπόν που έχει στηθεί μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Αυτά από την Ελευθερωτυπία. Πάμε στην Ελλάδα Αύριο. Alt βουλευτών στον Στουρνάρα για τον υπερφόρο. Με συγχωρείτε, η αποκάλυψη της εφημερίδας αφύπνισε Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου. Άλλα θέματα από την Ελλάδα Αύριο. Λίστα μίζας για επιχορηγήσεις ή έκθεση Ρακιντζή για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και πάμε στο εσωτερικό της εφημερίδας τώρα. Εδώ θα σταματήσουμε σε είδηση που έχει να κάνει με το κίνημα της πατάτας. Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, στις εφημερίδες από Θεσσαλονίκη, ότι αυτό το διήμερο θα είναι ένα διήμερο χωρίς μεσάζοντες σε πολλούς περιοχές της Ελλάδας, σε πολλούς δήμους. Τώρα, το κίνημα της πατάτας φαίνεται πως συνεχίζει να γίνεται διάσημο διεθνώς. Από χθες βρίσκονται στην Κατερίνη δημοσιογράφοι της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στην Ευρώπη. Θα παραμείνουν μέχρι την Κυριακή, όπου τα μέλη της εθελοντικής ομάδας δράσης Πιερίας, όπως σας είπαμε, θα διαθέσουν 100 τόνους αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Σκοπός της δημοσιογραφικής αποστολής είναι να καταγράψει τη δράση του κινήματος της πατάτας, που εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, λοιπόν, οι Γερμανοί δημοσιογράφοι θα ξαναγηθούν και στις ομορφιές του Ολύμπου, αλλά και του νομού γενικότερα,
θα γευτούν παραδοσιακούς μεζέδες και ψάρια, θα απολαύσουν την ελληνική φιλοξενία, σύμφωνα λοιπόν με τα μέλη της εθελοντικής ομάδας δράσης, προκειμένου να διαφημίσουν τη χώρα μας εκτός συνόρων. Και διακοπές λοιπόν, το τρεπνών μετά το ωφελή μου για τους Γερμανούς συναδέλφους, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το δημοσίευμα. Εστία. Κόμμα ανατροπής παραμένει το ΚΚΕ. Τι αναγράφει στο επίσημο πρόγραμμά του, το πρώτο θέμα της εστίας για σήμερα, και η Fitch υποβάθμισε κυπριακές τράπεζες, ο οικονομικός οίκος Fitch. Η εφημερίδα των συντακτών τώρα. Παιδεία στον προκρούστη, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κλείνουν πανεπιστήμια, μετακομίζουν υποχρεωτικά χιλιάδες φοιτητές. Άλλα θέματα, λίστα Λαγκάρτ, Πλασκοβίτης, δείχνει Βενιζέλο, ενώ οι αγρότες με τα τρακτέρ στο Ρελαντί, περιμένοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Εφημερίδα Καθημερινή, νάτος λοιπόν ο κύριος Δραχώη στη φωτογραφία, ελέγχεται για μαύρο χρήμα ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Μαριάνο Ραχώη. Ο κύριος Πεπόνης καλεί ταμείες Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ για τα δάνεια των κομμάτων. Τα 94 τμήματα ΕΗ και ΤΕΗ που κλείνουν, όπως σας είπαμε με το σχέδιο Αθηνά. Αντιδράσεις για τους φόρους στα ακίνητα από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η υψηλή φόρη εμπόδιο στις επενδύσεις είναι πολύ υψηλότερη των ανταγωνιστικών οικονομιών, ενώ πρόσθετο πρόβλημα αποτελεί η γραφειοκρατία. Αυξήθηκαν κατά 5% οι επιβάτες κρουαζιέρας το 2012 και αποπληρωμή οφειλών 8 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημοσίου έως το τέλος του έτους. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης τώρα. Στο κενό η προβοκάτσια της κυβέρνησης ενάντια στο ΠΑΜΕ. Στους καταπέλτες από χθες με ασπίδα την ταξική αλληλεγγύη, οι ναυτεργάτες. Θα περάσουμε τώρα στα νέα. Ποιες πόλεις χάνουν σχολές και ποιοι φοιτητές αλλάζουν πόλη. Ο νέος χάρτης των ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας. Στάλινγκραντ, οι τελευταίοι ήρωες, ακριβώς 70 χρόνια μετά το τέλος της μάχης του Στάλινγκραντ, μια από τις πλέον αιματηρές συγκρούσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που διήρκησε 5 μήνες. Ρώσοι βετεράνοι, οι τελευταίοι επιζώντες, θυμούνται την παγωμένη κόλαση όπως τη χαρακτηρίσαν οι ίδιοι. Τρακτέρ, πλοία και ακίνητα ταράζουν την κυβέρνηση στα της χώρας μας. Το εσωτερικό τώρα της εφημερίδας. Σταματούμε σε μια είδηση που πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Για δύο λόγους, θα τη διαβάσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως, για την Νορβηγία. Θα μεταφερθούμε στην Νορβηγία τώρα. Οι βρεφικές πάνες εκεί έχουν γίνει ανάρπαστες διεθνώς. Για ποιο λόγο? Ούτε για δείγμα λοιπόν δεν βρίσκουν πάνες οι γονείς στη Νότια Νορβηγία. Τις τελευταίες ημέρες το είδος πρώτης ανάγκης βρίσκεται σε έλλειψη, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός των τοπικών σούπερ μάρκετ έριξε τόσο πολύ τις τιμές των προϊόντων, βέβαια, των βρεφικών πανών, που προσήλκυσε πελάτες από γειτονικές χώρες, κυρίως από την Πολωνία και τη Λιθουανία. Αγοράζουν λοιπόν μέχρι και την τελευταία πάνα, ό,τι υπάρχει στα ράφια, όπως λένε οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Ένα πακέτο με 50 πάνες εκεί, στην Νορβηγία λοιπόν, κοστίζει γύρω στα 4 ευρώ. Έτσι λοιπόν, έρχονται από τις γειτονικές χώρες, προμηθεύονται και έχουν αφήσει την Νορβηγία χωρίς βρεφικές πάνες. Έλλειψη λοιπόν, δύο οι λόγοι που μας έκανε εντύπωση, μία για το πολύ χαμηλό πραγματικά της τιμής. Ο ανταγωνισμός έριξε την τιμή εκεί λοιπόν για το συγκεκριμένο προϊόν, δεν έχει σημασία το προϊόν. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ λοιπόν έριξε στα 4 ευρώ πακέτο 50 βρεφικών πάνων, οι οποίες εδώ ίσως και να έχουν κοντά στα 12 ευρώ. Εκεί λοιπόν έριξε ο ανταγωνισμός την τιμή και από άλλες χώρες ήρθαν, άδειασαν τα ράφια, κερδισμένοι λοιπόν και οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Αφήνουμε και τα νέα. Στο σημείο αυτό θα σας δείξουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 729 219. Δίπλα ακριβώς βλέπετε τον αριθμό fax, ενώ ακριβώς από κάτω το email μας info@tv4y.gr. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.tv4y.gr. Εκεί ενημερώνεστε για το πρόγραμμα μας τόσο για Ελλάδα όσο και για εξωτερικό, όπου και αν φτάνει το σήμα της 4Y. Έψιλον. Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε πως αύριο, 7.30 το πρωί, ανήμερα της υπαπαντής του Κυρίου, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα, θα παρακολουθήσετε σε απευθεία σύνδεση τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους σας.